παιχνίδι και τελικό αποτέλεσμα που το σκοραδικεί τον Άρη. Πάμε πάλι στην Αυστρία. Χαίρετε. Τι έγινε, φίλε. Λοιπόν. Κατάφερες, έχασες το αίτητο νωρίς. Το αίτητο στα αθλητικά χρήσα δεν μετράει τόσο πολύ τα πόδια. Γιατί απάντηση... προσπαθείς να ρίξεις. Η απάντηση είναι ότι πέρσι από τρίμπαλο σε τρίμπαλο πήγαινα. Καλά, δεν ήθελα να το πω γιατί δεν θέλω να το παρήνω τη θέση μου. Εντάξει, και θέλει χρόνο και... ναι. Σήμερα καλός ήταν ο Άρης όμως. Σήμερα ήταν καλός. Σήμερα ο Άρης κατάφερε σε ένα φιλικό μόλις το τρίτο του για φέτος να είναι καλύτερος μιας ομάδας όπως είναι η Σάλκη. Αυτό λέει κάτι. Και είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Το ότι δεν σκόραρε επίσης όμως λέει κάτι. Και ο Μίκαελ Ένινγκ. Κοίτα, το ότι δεν σκόραρε το λέγαμε μαζί και όλα στην ώρα του αγώνα ότι δεν είχε τον κλασικό εκτελεστή. Διότι σε φάσεις όπως το δέντρο του Μαντσίνη ή την κεφαλιά του Μαντσίνη, αν ήταν ο Λόπεθ, μπορεί να είχαμε και γκολ, έτσι. Κοίταξε. Στη φάση στο τέταρτο του Μαντσίνη, ναι. Αφού έτρεχε ο Μαντσίνη, έκανε την κούρσα και έφτανα απέναντι τον τερματοφύλακα, εγώ να ήμουν, θα δίνα πάσα δίπλα. Ναι. Αλλά βέβαια, εγώ δεν μπορώ να φτάσω από το κέντρο μέχρι τον τερματοφύλακα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Εντάξει, ωραία, λοιπόν. Εμένα με εκνευρίζουν πολύ τέτοιες φάσεις. Ενώ ήταν καλός ο Μαντσίνη, ναι. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Ναι, ξέρει, να σου πω όμως κάτι. Αυτό. Πρέπει να ξέρεις και τι ζητάς από τον κάθε παίχτη. Ξέρεις ότι ο Μαντσίνη δεν έχει τελειώματα. Δεν θέλω να τελειώσει τη φάση, θέλω να δώσει πάσα. Αυτό με εκνευρίζει. Ναι. Δεν με εκνεύρισε που το χάσε. Αν ήταν μόνο με τον τερματοφύλακα, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Το ότι δεν δίνει πάσα με εκνεύρισε. Ακούω Ένινγκ, μου φαίνεται. Όχι, ακούω γερμανικές φωνές γενικότερα, γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά τώρα έχουμε και τον προπονητή του Άρη, ο οποίος είναι εδώ. Ωραία. Θα τον ακούσουμε κάτι, είδε τώρα, δεν μπορείς να ακούσεις, είδε πρώτα τα ακουστικά. Ωραία. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Λοιπόν, περιμένουμε ότι μας δουν και οι υπόλοιποι. Ωραία. Για να ακούσουμε τον γερμανό τεχνικό. Και όσα θα... δηλώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να το ακούσουμε τηλεφωνικά, θέλετε να συνδεθούμε το Facebook του Αλαμπαουτάρης, δηλαδή να κλείσουμε λίγο και να το βγάλουμε από εκεί. Ό,τι θέλετε εσείς θα μου πείτε. Περιμένουμε να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν ετοιμαστούν, τι κάνουμε. Ήρθε η ώρα. Περιμένουμε. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, πες τώρα. Μια χαρά, ωραία. Άνευς αυτός. Με την ψυχή στο στόμα μας έφερε στο γήπεδο. Ναι. Κλασική περίπτωση. Λοιπόν, ναι, πολύ κλασική περίπτωση. Λοιπόν, σύγχρονος λέει ο Μικαλένη, περιμένω, μάλλον βιάζεται. Λοιπόν, περιμένω να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι για να ακούσουμε το γερμανό τεχνικό. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και κάποιο παίχτη μετά τον... Να ακούσουμε, ρε φίλε, στην Αυστρία πέφτεις ήταν. Ήταν ερώτηση που ήθελα να σου ενεπίσω επικοινωνίες στον Παντελή του Γουκούρη. Θα δούμε, λέει. Να ακούσουμε πρώτα και τον γερμανό τεχνικό και θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιον ποδοσφαιριστή. Στην συνέχεια οι παίχτες είναι έξω από τα αποδυτήρια. Σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω να γυρίσουν πίσω στο Φλούπμες για να πιστεύω στο ξενοδοχείο που έχω καταλήξει από χθες. Και αύριο θα πάρουν σιγά σιγά νωρίς και όλα στο δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Λοιπόν, ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι, κύριοι συνάδελφοι, είμαι ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον Μίκαελ Ένινγκ στις δηλώσεις για το φιλικό με τη Σάλκη. Πολύ ωραία τα λέει. Με μεγάλα δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα πάμε να το ακούσουμε. Comments for the game, okay. First of all, I'm proud that we are able to play a match on really good facilities. I think both teams were able to play with the best 11 and it was a good game. Technical wise, was from both sides, was really, really concentrated. And at the end, I don't care about the result because I saw what my team was doing. We always tried to win this game and we had a lot of good opportunities to win this game. But at the end, everybody was showing he wants to be in the team and that's good for us. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί παίξαμε σε ένα γήπεδο όπου ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ καλός και γενικά εδώ το γήπεδο, οι παροχές που έχει, που μας παρήχε σαν γήπεδο, ήταν πάρα πολύ καλές. Από εκεί πέρα το αποτέλεσμα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. 90 λεπτά και οι δύο ομάδες ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες στο τακτικό κομμάτι. Είδα αυτό που ήθελα να δω από την δική μου ομάδα. Χάσαμε αλλά είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Στο τέλος αυτό που κρατάω είναι ότι η ομάδα μου πήγε πολύ καλά και ότι όλοι οι παίκτες μου έδειξαν ότι θέλουν να παίξουν. Για να το πάμε λίγο στα πρόσωπα, η ένταση και η απόδοση του Σάκητς
στο χώρο του κέντρου σήμερα τον κάνει ίσως να το σκέφτεται, να σκέφτεται πιο έντονα την επιλογή του Αυστριακού για τη μεσαία γραμμή. Oh, I don't want to speak about players in this game. The position, you know, my meaning is everybody has to be variable for a lot of positions, and I think the most important thing is that we understand what we have to do against the opponent who is maybe better than us, and we need organization. But I don't speak about this. Δεν θέλω να μιλήσω ατομικά για κάποιον παίκτη. Εμένα η σκέψη μου είναι ότι θέλω οι παίκτες που έχω να είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν σε αρκετές θέσεις πέρα από την φυσική τους. Για μένα σημασία επίσης έχει η ομάδα να κάνει αυτά που θέλω. Είχαμε σήμερα την οργάνωση που θέλω να έχουμε και αυτό είναι που κρατάω. Είπε δεν θέλει να μιλήσει για παίκτες προσωπικά. Απλά μια ερώτηση για τον Λόπεζ, επειδή είναι και το νέο πρόσωπο, η τελευταία μεταγραφή. No, I don't want, because I said you saw this, write whatever you want, but for me it's important that we find as a group, and the team spirit is important, and the guys show a lot. Of course we make also some mistakes and we work on it, but it's not the time to speak about one or two players. Δεν είναι στιγμή για να μιλήσουμε για άλλους δύο παίκτες, μπορείτε να γράψετε τις δικές σας κρίσεις, αλλά εμένα μου αρέσει το ομαδικό πνεύμα που έχει η ομάδα, όλοι οι παίκτες βάζουν την ομάδα πάνω από τους εαυτούς τους και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αν μπορούσα. Αν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας και αν μετά το τέλος του αγώνα αν μίλησα με τον coach της ΣΑΛ και αν του είπε κάτι για τον Άρη. I know him, so he's a colleague of mine, and of course we have to speak a lot because I've not so often the opportunity, but depends on his team and of course of my team, and yes, I'm proud of my team because after the long training camp and the trip here, we were really on fire and we make a good game. Μίλησα με τον προπονητή τον Κισάλκη, είναι φίλος μου, τον ξέρω, είπαμε αρκετά πράγματα. Μετά από το, για τη δεδομένη στιγμή της προετοιμασίας, όλα έχουν προηγηθεί. Το ταξίδι που κάναμε εδώ, ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που βγάλαμε. Έδειξε η ομάδα μου, το όπως θεωρείς, ότι είναι on fire. Είπε κάτι για τον Άριο, η coach of Άλκης. Sorry? Did the coach of Άλκης say anything interesting about Άλκης? Yes, of course. He saw what happened on the pitch, of course. And he wished all the best for our EuroLeague for the game and you will follow it, of course. Μας ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Europa League, είδε την ομάδα μας, μου είπε κάποια πράγματα, αλλά μας ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια. Αν μπορούσα να μιλήσω με ποσοστά, μια τελευταία, αν μου επιτρέπετε, πού ακριβώς βρίσκεται η ομάδα συγκριτικά με το σημείο στο οποίο θέλει να φτάσει. What level is it now? 60%, 70%? Of what you expect? I don't know. Okay, okay. Thank you. Αυτά από τον Μίκαελ Λένινγκ, τον προπονητή του Άρη, για το δικό του απολογισμό θα λέγαμε για το σημερινό φιλικό με την Σάλκη. Εντάξει, φαίνεται και στο πρόσωπό του ικανοποίηση παρά το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ ευδιάθετος, γελαστός ο Γερμανός. Δεν βλέπω για την ώρα να έχουμε δήλωση από κάποιο ποδοσφαιριστή. Βλέπω βασικά τώρα υπάρχει κινητικότητα. Βλέπω κινητικότητα. Τόνι Ντάτκοβιτς έρχεται. Το Μαντσίνι θα έλεγα να αφιερώσει τον Ντρούλινγκ. ναι, ενδεχομένως. Ναι. Τον έχει ξεφωνήσει απίστευτα πάλι. Πρέπει να του έχει φάει κάποια γκόμενο Μαντσίνι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα. Λοιπόν, ναι, θα ασχοληθεί το βράδυ, πιστεύω. Λοιπόν, ναι. Είμαστε έτοιμοι για να. Ναι, δεν χάνεται. Πάμε να ακούσουμε να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Απλά για το Μαντσίνι, μέχρι να ετοιμαστεί, ναι. Να πω το εξής. Ναι. Ο Μαντσίνι σήμερα ήταν σε διακόπτω για να ακούσουμε τον Κροατίνα. Ναι. Εντάξει. I think that this loss is undeserved because as I saw it on the pitch, we were far better team than them. We had many excellent chances and we received one silly goal, but through the whole game we were like better team and it's a good picture for Εγώ αυτό που κρατάω είναι η μεγάλη εικόνα για την ομάδα μου. Ήταν πολύ καλή η εμφάνιση που κάναμε. Ήταν εντελώς άδικη αυτή η ήττα. Ήμασταν πολύ καλύτεροι
από την Σάλκε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε καλές ευκαιρίες, πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Δεχτήκαμε ένα χαζό γκολ, αλλά αυτά συμβαίνουν στα φιλικά προετοιμασίας. Αυτό που μένει νομίζω για μένα είναι ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι και ασφαλώς δεν αξίζαμε αυτή την φιλική ήττα. Μετά από 13 μέρες προετοιμασίας στα 3-5 πηγάδια, άξιζε τελικά όλο αυτό το ταξίδι μέσα σε λίγα 24 ώρα. Was this trip here to play with Schalke a good experience or something very good for the team? Yeah, of course. I'm like I am always that it's better to play with a good teams, with a strong teams like Schalke, better than or some small teams, because then you see how much you can. And today we saw that we can, and this is good for us and for our heads. Η δική μου σκέψη πάντα είναι ότι πρέπει να παίζουμε φιλικά με καλές και δυνατές ομάδες παρά με μικρότερες και πιο έτσι αδύναμες. Φιλικά όπως τα σημερινά σου δείχνουν πού βρίσκεσαι, τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις. Εμείς σήμερα στο παιχνίδι δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτή είναι η σκέψη που υπάρχει στο μυαλό όλων μας τώρα, ότι σαν ομάδα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο να αγωνίζεται σαν δίδυμο με τον νεαρό τον Πέτρο Μπακαγιάννη και πήγαν πολύ καλά οι δυο. First time you played together, how was your cooperation? Okay, we were. I think you saw that we played very good. We didn't leave them so many chances. And okay, every player that I have like center back, every is good. So whoever plays, I think the Aris will have a great defense. Νομίζω ότι είδατε και εσείς ότι κάναμε μια πολύ καλή παρουσία και με τον Μπακαλιάνη, αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά. Έχουμε πολύ καλούς αμυντικούς, όλοι οι αμυντικοί είμαστε πολύ καλοί. Δεν αφήσαμε στους Γερμανούς να μας δημιουργήσουν ευκαιρίες, να μας απειλήσουν, και αυτό νομίζω είναι κάτι πιστώνει βεβαίως και σε όλη την ομάδα. Στην ομάδα αισθάνεται πλέον να έχει προσαρμοστεί? Yeah, I said on the first interview when I came, after one day I felt like I'm here like 2 years, because the team accepted me with great love and appreciation, so I'm thankful for that. And I think that I went in the team and we like connected very good, so for my first opinion or my everything is perfect. Είχα πει από την πρώτη εξπότης μου δηλώσει όταν ήρθα ότι από την πρώτη κιόλας μέρα η ομάδα με δέχτηκε με πολύ αγάπη και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε αισθάνθηκα σαν να είμαι εδώ κιόλας 2 χρόνια. Οπότε τώρα νιώθω όντως πράγματα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευγνώμων για την υποδοχή που με επιφύλαξαν όλοι στην ομάδα και νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Αυτά για τον Τόνι Ντάρκοβιτς, το κεντρικό αμυντικό του Άρη. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μας το επιβεβαιώνει και υπεύθυνες επικοινωνίες. Τελειώσαμε με τις δηλώσεις. Να έρθει να μιλήσει αυτός. Και τι θα λέω εγώ μέχρι τις 5. Θες να τον πω? Ναι, πες. Θέλω να μιλήσει ο Ζουμπούλης στον αέρα. Να τον πω τώρα. Να μου πει την άποψή του για το μάτς. Γιατί απαγορεύεται. Συνάδελφος δεν είναι. Θες να πάω να τον πω? Θέλω να μιλήσουμε στον αέρα. Πες. Τσαλτίδη, σε θέλει στον αέρα να μιλήσετε για το παιχνίδι. Ναι. Κύριε Ζουμπούλη. Θες να πάω, επιμένεις? Ναι, ρε φίλε. Απλά μπορεί να έχει απεινελή κι αυτό. Ο κύριος Τσαλτίδης σας θέλει στον αέρα. Ναι. Να μιλήσετε για το παιχνίδι. Δεν με έβαλε ο προπονητής, λέει ο κύριος Πούλης. Δεν μπορεί να έχει γνώμη για το παιχνίδι. Εντάξει τότε, αφού δεν έπαιξε. Λοιπόν, μήπως θες να δώσεις τον κύριο Πιπερίδη, γιατί τον βλέπω εδώ πέρα και αυτό. Ο Πιπερίδης παίζει κάθε μέρα, ρε. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία, αυτά. Πες μας τώρα, τι έχει ρεπορτάζ. Τις δηλώσεις ρεπορτάζ πάνω σε ποιο κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να μαθηθούμε και εμείς λίγο από τον χώρο των αποδητηρίων. Ρεπορτάζ είναι ότι αυτή τη στιγμή τώρα σιγά σιγά μας ετοιμάζεται για να επιστρέψει στο Fulltimes. Θα έχουν πολύ μέρα ελεύθεροι οι ποδοσφαιριστές. Αύριο νωρίς το πρωί, νομίζω αν θυμάμαι καλά, 10 και 20 ώρα Γερμανίας, ο Άρης πετάει από το Μόναχο για την Θεσσαλονίκη και η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι είναι πιθανό να έχουμε και κατευθείαν προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας, δηλαδή από το αεροδρόμιο στο Ορίσιο, για να κάνουν ένα τίλο χαλαρό πρόγραμμα. Επίσης, διότι μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή, σε 2 μέρες από τώρα, σε κάτι παραπάνω από 48 ώρες, υπάρχει το φιλικό με την ΑΕΛ στο κλεάν της
Βικελίδης, στο οποίο βέβαια θα δούμε και κάποια πρόσωπα που δεν αγωνίστηκαν σήμερα, που δεν ήρθαν, δεν έκαναν αυτό το ταξίδι στην Αυστρία, όπως είναι ο Μάνος, όπως είναι ο Χατζηπυρπυρίδης και δύο-τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές, αλλά ό,τι και να είναι, για τους παίχτες θα είναι ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα σε διάστημα 48 ώρων και με ένα ταξίδι κιόλας. Το οποίο εντάξει δεν είναι και τέρμα κουραστικό, αλλά δεν είναι και, δεν είναι και ξεκούραστο. Δηλαδή από την Αυστρία στο Μόναχο και από το Μόναχο να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους. Αυτά τουλάχιστον από εδώ, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Βλέπω τώρα ότι σιγά σιγά κατευθύνονται προς το Πούλμαν για να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο. Βλέπω το Μασίνη με τον Μπερτόλιο, τον Γκάνε αναλύει με τον Γκάμα, μάλλον κάποιες φάσεις του αγώνα. Συνεργάστηκαν ούκο λίγες φορές οι δυο τους στο σημερινό παιχνίδι και τα παίρνει αρκετά καλά, νομίζω, από την αριστερή πλευρά και με τον Ρουμάνο να επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέγαμε και μαζί την ώρα του αγώνα, ότι με τη δική του περίπτωση ο Άρης έχει βρει έναν αριστερό fullback ο οποίος μπορεί να γίνει ιδιαίτερα συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι. Δεν θα πούμε το ίδιο για το Σάκη, ήταν και εσύ, διότι δεν τον είδαμε σήμερα σε ρόλο δεξιού back, αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι το θέμα με τέτοιους fullback είναι να βρεις και τον τρόπο για να καλύψεις τα ανώτα τους, είτε με δικές τους γρήγορες επιστροφές, είτε βρίσκοντας κάποιες καλύψεις από τον άξονα μέσω των half. Εντάξει, είναι κομμάτια τα οποία σιγά σιγά θα αρχίζουν να κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο. Δεν χτίζεται μια νέα ομάδα, μια νέα ποδοσφαιρική φιλοσοφία από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Άρης έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες μια συγκεκριμένη δουλειά με ένα συγκεκριμένο στόχο, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Νομίζω ότι σήμερα έκανε βήματα προόδου με την εμφάνιση που πραγματοποίησε απέναντι στην Σάλκε. Μια ομάδα που βέβαια του έδωσε και τους χώρους για να παίξει, αλλά ακόμα και έτσι είναι σημαντικό ότι έβγαλε κάποια στοιχεία στο σημερινό παιχνίδι. Το άλλο κομμάτι πλέον για τον Άρη, το οποίο νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το βελτιώσει, να το εξελίξει, thank you, να το εξελίξει μέσα από παιχνίδια, μέσα από φιλικά όπως αυτό με τη Λάρισα, είναι να βρει τους τρόπους για να κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο, να σκοράρει απέναντι στις ομάδες που παίζουν και πάρα σήμερα, πολύ. Δηλαδή, και σήμερα βρήκε πολλούς χώρους και δρόμους και τα λοιπά, αλλά τα είχανε. Εντάξει. Πρόσεξε, ναι, απέναντι σε μια ομάδα που δεν σου λέω ότι δεν έπαιξε άμυνα, αλλά έδωσε περισσότερους χώρους από αυτούς που θα σου δώσει, για παράδειγμα, ο Βικελίδης, η Λάρισα ή η Λαμία. Να. Για να το δώσω λίγο με παραδείγματα, για να το και για η πίεση, να το δει ο κόσμος καλύτερα. Και η πίεση που θα ασκήσει εσύ όμως αυτές τις ομάδες, ναι, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι, σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά το έχεις δει και εσύ το έργο πολλές φορές, ότι ο Άρης σε τέτοια παιχνίδια πίεζε, αλλά δεν μπορούσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Εντάξει, πάντως εγώ αυτό το οποίο κρατάω σήμερα, δεν ξέρω, ο Ένικα έφυγε να το απαντήσει, είναι μήπως αναθεωρήσει για τον Σάκητς και το χρησιμοποιήσει στη μεσαία γραμμή. Αν όχι τουλάχιστον σε όλα τα μάτς, σε κάποια μάτς τα οποία είναι υψηλότερης ένταση, σε μάτς τα οποία είναι ντέρμπι για παράδειγμα, το είδες και εσύ ότι το κέντρο ήταν πολύ διαφορετικό με τον Αυστριακό εκεί. Φίλε, δεν είχε στοματίγια. Δεν γίνεται να χαραμίσει στοματίγια. Έχει εξβαλθεί να φας στοματίγια. Ο Βαλτίγια θα παίξει. Θα παίξει 50 μάτς βασικός! Από το 1 μέχρι το 90! Δεν σου είπα να φάω το ματίγια και δεν σου είπα για όλα τα παιχνίδια. Άκου λίγο. Σου είπα, όχι, άκου, πέρσι η ομάδα, πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Μη μου λες περίμενε. Τον έκοψα. Τζάμπα, μιλάς, έκοψα, να ξέρεις. Λοιπόν, μη μου λες περίμενε. Άκου. Η ομάδα πλήρωσε πάρα πολύ πέρσι το γεγονός ότι είχε παίχτες σε άλλες θέσεις από τις κανονικές. Και είχε παίχτες κατά ανάγκη σε κάποια παιχνίδια, αλλά και γιατί οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν δεξί μπακ, παραδείγματος χάρη Σούντγκρεν, ήταν χειρότεροι από τον Ρόουζ που δεν είναι δεξί μπακ. Η ομάδα σήμερα έχει πολλούς περισσότερους παίχτες και σε μία εβδομάδα θα έχει άλλους τρεις, οι οποίοι στις θέσεις τους θεωρούνται πάρα πολύ καλοί. Δεν υπάρχει λόγος, επειδή κάποιος ανταποκρίνεται καλά σε μία θέση, παραδείγματος χάρη Rose δεξί back, Sakic half, να χαλάσεις την ομάδα και να την ανακατεύεις. Θα πρέπει ο Rose να είναι με τον Ντάτκοβιτς κεντρικό αμυντικό δίδυμο, να έχει το Sakic από τη μία, τον Γκάνε από την άλλη, μπροστά του το Ματίγια, ο Τζέκο, ο Σάσα και ούτω καθεξής. Αν συνέχεια παίρνεις τον έναν, τον βάζεις εδώ, τον παίρνεις εδώ, η συνοχή της ομάδας θα είναι τέτοια που τη μία θα βλέπεις, θα ρίχνεις 4 στον Παναθηναϊκό. Και την άλλη θα χάνεις από τον Πανετολικό. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άρα,
Αν κάνει μια καλή εμφάνιση, δική μου άποψη είναι αυτή. Ο Ένικ μπορεί να έχει άλλη. Αν κάνει κάποιο μια καλή εμφάνιση σε μια θέση, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα πρέπει να χαλάσει το μυαλό σου. Θα πρέπει όταν έχει μια απουσία να ξέρει ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής μπορεί να με βοηθήσει και εκεί. Όχι όμως να ανακατεύει την ομάδα σου ολόκληρη και ειδικά μεσοαμυντικά κάθε φορά και να αλλάζει του ρόλου. Αυτό ήθελα να πω. Πες τώρα αυτό που θέλεις να πεις και μου έλεγες να περιμένω. Με αφθάδια. Ο καθένας, όχι με αφθάδια, με σεβασμό. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, γιατί δεν μπορούσα να ολοκληρώσω. Ναι. Η γνώμη, αυτό το οποίο λες εσύ δεν είναι λάθος. Αυτό το οποίο σου εξήγησα και θα το πω και με διαφορετικά λόγια. Αλλά ποτέ δεν είναι λάθος αυτό που λέω. Ότι σε κάποια παιχνίδια με υψηλή ένταση, όπως τα ντέρμπι για παράδειγμα, χρειάζεται ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στον άξονα. Διότι η ομάδα δεν έχει την ένταση που έχει. Έχει περισσότερη ένταση. Έχω, λέγεται Σάσα ο ποδοσφαιριστής. Ο Σάσα θα παίζει εκεί. Και δεν σου είπα να το κάνει συνέχεια. Να το κάνει σε συγκεκριμένα ματ, δεν χαλάει. Νίκο δεν μου, αυτό το οποίο λες εσύ. Νίκο μου, ο Άρης φέτος έχει τον Τζέκο, τον Σάσα και τον Ματίγια. Ενώ πέρσι. Μα που θα έκανε πάλι συνέχεια. Το ίδιο, πήρε τον Ντουάρτε. Δεν σου είπα συνέχεια. Αν σου λοιπόν χρειάζεται, θα έχει το Σάσα. Παιχνίδια. Το Σάσα. Σου είπα για συγκεκριμένα ο Ματίγια έλειψε και σήμερα. Είναι κάτι στο οποίο, το οποίο δεν στο λέω τυχαία, διότι είναι από την εξ αρχή στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας. Θα ξεφωνηθούν. Να έχουν ως εναλλακτική το Σάκητ για εσωτερικό μέσο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για την ένταση που έχει και δίνει στο παιχνίδι της ομάδας, όπως φάνηκε σήμερα. Να του πει ότι θα παίζει ο Ματίγια. Μα ο Ματίγια δεν είπε κανένας περισσότερο ότι δεν θα παίζει. Απλά σου εξήγησα ένα άλλο πλάνο. Τι θες, πάνε να φας το Σάσα τι. Μα δεν έχει να κάνει με το να φας κάποιον. Με πόσους παίκτες θα βάλουμε εκεί πέρα. Όλοι έχουν τη χρησιμότητά του. Δηλαδή, συγγνώμη, πρόσεξε λίγο. Θα χαλάσω την άμυνά μου. Θα πάρω λέει, το Ρόζ από το κέντρο της άμυνας, θα τη χαλάσω. Θα χαλάσω το δεξί άκρο της άμυνας. Γιατί ο Ρόζ δεν είναι δεξιμπακ. Δεν είναι φίλε δεξιμπάκ. Μπορεί να ανταποκρίνεται. Όχι. Ανταποκρίνεται μια χαρά για στόπερ που παίζει δεξιμπάκ. Δεν είναι δεξιμπάκ. Nice. Θα τα χαλάσω όλα αυτά για να έχω ένα κλικ ένταση παραπάνω στα χάφ. Όχι Νίκο, είναι λάθος. Όποιος το σκέφτεται και πες να παραιτηθεί. Σε κάποια παιχνίδια. Δεν σου είπα σε όλα και είναι μια σκέψη, είναι ένα εναλλακτικό πλάνο. Ο Μπρούνο θα παίζει. Δεν πήγε κατά. Καλό. Πες λίγο για Μέγερη. Και ο Χατζησαφή, ναι. Και ο Χατζησαφή, φίλε. Φυσικά. Αυτός μπορεί να το πει. Ο Άρης γεμίζει. Και ο Σκοπιανός. Αυτός δεν είναι. Δεν είναι υιοθετής. Όχι. Δεν είναι. Να παίξει αλλού. Τέλος πάντων. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω για να μην δημιουργήσω ένα ζήτημα. Κάνω την πάπια. Δεν μπορώ με το Σκοπιανό, ναι. Εγώ δεν θέλω Σκοπιανό στην ομάδα. Αλλά εγώ δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης, ούτε προπονητής, ούτε τίποτα. Εντάξει, έχει τη γνώμη σου όμως. Και δικαιώσει να τη λες. Σου λέω. Εγώ δεν θέλω Σκοπιανό. Αλλά τέλος πάντων, από τη στιγμή που η ομάδα τον επέλεξε, θα το σεβαστώ. Απλά δεν θα υπάρχει για μένα ο παίκτης στην ομάδα. Θα κάνω περιγραφή και θα λέω και τώρα το νούμερο 14. Ναι, το παιδάκι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μακάρι να είναι παιχταράς και να τον πουλήσουμε 15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και πρέπει να μπαίνουμε και στη φιλοσοφία να κάνουμε και τέτοιες κινήσεις ως κλαμπ. Και τέτοιες και να ενισχύουμε και τα παιδιά μας. Γιατί είδα σήμερα αρκετά νέα παιδιά και πάλι. Και επειδή διαβάζω διάφορα δεξιά-αριστερά, παιδιά, δεν θα πάω να παίξω με τη Σάλκη με 10 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Είχα 5. Είχα 5 σήμερα πάλι. Λοιπόν, πες του να μην φωνάει. Πες του αυτού δίπλα που και εγώ θα κάνω να μιλάει πιο σιγά. Λοιπόν, πίνασαν τα παιδιά. Πάτε να φάτε στη γνωστή αλυσίδα Χάμπουργκερ. Στο ξενοδοχείο πάμε. Λοιπόν, ωραία. Θέλω λίγο με Μέγερη, γιατί είδα το ρεπορτάζ το πρωινό πάλι στο Λαμπαοτάρης ότι είναι και πιο κοντά. Ναι, πλησιάζει αυτό να φέρουν πληροφορίες ότι έρχεται όλο και πιο κοντά ο Ούγκρος θεματοφύλακας στο Κλειάνης Βικελίδης με τα δεδομένα που είναι αυτή τη στιγμή. Και αν δεν αλλάξει κάτι μέσα στα επόμενα 24 ώρες, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια προφορική συμφωνία και ο παίκτης να βρεθεί άμεσα και όλα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Μαύρους. Η είδηση είναι ότι είναι πλέον όλο και πιο κοντά. Ωραία. Είναι πολύ πιθανό να βρεθεί άμεσα κιόλας. Για Χατζησαφή είμαστε ακόμα σε μια φάση αναμονής. Τα γνωστά. Τα γνωστά, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό και τα βλέμματα πέραν του τερματοφύλακα είναι γραμμένα πάνω και στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, όπου ναι, μένω Σόουζα, αλλά και εναλλακτικές που υπάρχουν και παραμένουν στο κάδρο και ο Άρης είναι έτοιμος να κινηθεί για αυτές, εάν τελικά δεν έχει σε θετικό τέλος την περίπτωση του Πορτογάλου. Ωραία.
Πάντως θα προσωπήσω ότι βλέποντας και άνθρωποι του Άρη τον Μπαγκαλιάνη να κάνει αυτά τα παιχνίδια, σου λέω ότι δεν θα πάνε για στόπερ, ενώ ότι ο Άρη θα πάει για στόπερ. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι κιόλας. Θα την κάνει την κίνηση ο Άρης για το κέντρο της άμυνας. Θέλει να κάνει και μια καλή κίνηση δεξιοπόδαρο στόπερ για το κέντρο της άμυνας, αλλά για την ώρα έχει μια τετράδα που τα πηγαίνει αρκετά καλά, θα έλεγα. Δηλαδή Ρόλους, Ντάτκοβιτς, Δελιζής και Μπαγκαλιάνης. Μάλιστα. Όπως επίσης και για τα αριστερά, όσο δεν έρχεται ο Χατζησαφή, εντάξει, δεν σου λέω ότι ο Σεγγέργης είναι ο νέος Μαρσέλο, αλλά είναι και αυτός μια επιλογή που μέχρι στιγμής στέκεται καλά. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, όλα. Σε αυτή την ηλικία χρειάζεται όλα τα παιδιά θέλουν δουλειά. Ναι, αλλά αυτός θέλει αλλά... δουλειά διαφορετική από τους άλλους. Και το είδα σήμερα το παιδί στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε. Σε τρεις περιπτώσεις βγήκε παίχτης, και είναι το ίδιο λάθος, γι' αυτό εκνευρίζομαι μερικές φορές εγώ. Σε τρεις περιπτώσεις βγήκε στην πλάτη του ο παίχτης. Στο κάνει μία, στο κάνει δύο, στο κάνει τρεις. Πότε θα θα τον κόψεις? Όταν μπει τον γκολ. Θέλουν δουλειά αυτά τα παιδιά. Θέλουν δουλειά, αλλά γι' αυτό είναι νεαρά παιδιά και γι' αυτό τους έχεις ανεβάσει στην πρώτη ομάδα. Για να τους δώσεις τη δυνατότητα να δουλέψουν με καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Θέλουν δουλειά, αλλά θέλουν και χρόνο συμμετοχής. Θέλουν αγωνιστικά λεφτά Δεν περίμενα από το Σεγγέργη να σαν τον Γκάνερ, ρε φίλε, που παίρνει 150 χιλιάρικα. Εννοείται. Εννοείται. Και θέλουν και στήριξη και θέλουν και βοήθεια, φυσικά. Αλλά θέλουν δουλειά. Ο Μπακαλιάνης, παραδείγματος χάρη, εγώ τι είδα και πέρσι, είδα πέρσι την προετοιμασία όλη. Ο Μπακαλιάνης έλεγα δεν πρόκειται να παίξει αυτό το παιδί. Έχει δουλέψει απίστευτα. Έχει δυναμώσει. Έχει δυναμώσει τα πόδια του, στο κορμί του. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και το κυριότερο, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στις τοποθετήσεις του. Αυτό λοιπόν, φίλε, είναι 100% έργο προπονητή. Είναι 100% για να βλέπουμε, μην βλέπουμε μόνο τον Νένινγκ, αν βάζει το Φετβατζίδι και βγάζει το Σάσα, βάζει το Ματίγια και βγαίνει ο Τζέκο. Ο προπονητής λοιπόν έχει δουλέψει με τον Μπακαλιάνη. Είναι εμφανέστατο αυτό, γιατί δεν είναι κάτι ότι κάνει καλύτερες τρίπλες, είναι οι τοποθετήσεις του στο χώρο. Και προφανώς, παιδιά όπως ο Δέλη, κυρίως, τον λέω και λόγω γλώσσας, ο Ρόουζ και ο Σόουζα τον έχουν βοηθήσει λόγω θέσης, γιατί είναι εμφανέστατο ότι αυτό το παιδί με Ένινγκ και Τερζή, που ξέρω, δεν το λέω τυχαία το όνομα του όλοι, έχουν δουλέψει με αυτά τα παιδιά, όπως δουλεύει και με τον Σεγγέργη, όπως δουλεύει τώρα και με τον Μαρμαρίδη, όπως δουλεύει και με τον Τζακαλίδη, όπως δουλεύει και με τον Μπακούτσι. Και πρόσεξε, είναι σημαντικό, γιατί θυμάσαι και εσύ, ας πούμε, πολύ καλύτερα από μένα τη σεζόν 13-14 που ο Άρης είχε πολλά περισσότερα τέτοια παιδιά στο ρόστερ του, ότι αυτά τα παιδιά για να εξελιχθούν πρέπει να μπολιαστούν μέσα σε ένα σύνολο έντυρο ποδοσφαιριστό. Νομίζω ότι αυτό το σύνολο υπάρχει, ώστε να μην πάρουν πάρα πολύ βάρος, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω τους και να έχουν την άνεση και την ηρεμία για να δουλέψουν και να εξελιχθούν. Και νομίζω ότι στην περίπτωση του Μπαγκαλιάνη γίνεται αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει και με τα υπόλοιπα παιδιά, διότι και ο Σεγγέλης και ο Μαρμαρίδης δεν είναι άγνωστο προπονητή. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες προπονούνται με την πρώτη ομάδα και έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, άριστα έλεγα, για αυτούς. Και είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο, λένε οι άνθρωποι της ομάδας, από ότι όταν πρώτο ανέβηκαν στις προπονήσεις τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οφείλουμε να αναγνωρίζουμε πράγματα. Ούτε να τους αποθεώνουμε επειδή είναι πιτσιρίκια, γιατί υπάρχει τάση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει όλοι, το βλέπουμε και δίπλα. Το βλέπουμε και δίπλα, τους έχουν κάνει. Βέβαια, για άλλο λόγο το κάνουν. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ας μην ασχοληθώ με τους δίπλα σήμερα. Εγώ λέω ότι ο Μπακαλιάνης έχει τεράστια βελτίωση σε σχέση με την περσινή περίοδο που τον είδα επίσης στην προετοιμασία, που βέβαια, να πω και κάτι ακόμα. Το παιδί έπαιζε δεξί μπακ. Τον έβαζε κατά ανάγκη ο προπονητής, έτσι. Δεν ήταν επιλογή. Μην τον χρεώσουμε κάτι τον Παντελίδη που δεν φταίει, γιατί δεν είχε άλλους ποδοσφαιριστές. Φέτος είσαι και πιο πλήρης και όσον αφορά το ρόστερ σου και τις κινήσεις σου και όλα σου. Και αυτό πιστώνεται στον Άγγελο Χαριστέα σε πρώτο βαθμό και στον Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί αν διπλή είναι ο Καρυπίδης, δεν θα έρχονταν κανένα από τους ποδοσφαιριστές που είναι εκεί. Αλλά είναι και δείγμα της δουλειάς. Με μπαν σε 10 μέρες μέσα ήρθαν όλοι σχεδόν. Έτσι. Και βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Τέλος πάντων, έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις, να μας πεις? Για την ώρα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει και τα αγώνα και τα. Ωραία. Θα βγεις και πιο μετά. Θα βγεις και πιο μετά. Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο. Πληρέστατο το ρεπορτάζ για μία ακόμη φορά. Θα πάω σε break και όταν επιστρέψω θα έχω τον τύπο που κυνηγάει ακατάπαυστα το Μαντσίνι. Θα κάνουμε κουβεντούλα με Ζάχο Ντρούλινγκ για να σχολιάσουμε το παιχνίδι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε σιγά σιγά, έχουμε ακόμα 20 λεπτάκι.
Και μετά βέβαια συνεχίζουμε με All About Tyson Air, με Γιώργο Μπαϊράμι, με Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει το επιπλέον ρεπορτάζ. Και μετά τις 6.30 Νίκος Μοσχοβίτης θα πάει περισσότερο με ΠΑΟΚ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον άμπαλο του Λίμπερο 107,4, Ζάχο Ντρούλινγκ. Κύριε Τσαλτή, με πετύχατε, μιλάω στο κινητό 10 δευτερόλεπτα, δώστε μου. 10 δευτερόλεπτα. Τι θέλετε, με ποιον μιλάτε, με τον Μαντσίνη. Ναι, Ελένη, ναι. Εντάξει, Ελένη, όπως αγαπάς, αφού αυτή είναι η απόφασή σου, εντάξει, τι θα κάνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, να είσαι καλά. Ναι, κύριε Τσαλτίδη, ναι. Τελικά, ακούς... Στην έφαγε την Ελένη ο Μαντσίνη. Μου την έφαγε ο Μαντζίνη την Ελένη, κύριε Τσαλτίδη. Τώρα, φίλε, με πήρε τηλέφωνο μόλις, μου λέει, Ζάχο, συγγνώμη. Ναι. Μου αρέσει ο Μαντζίνη, εσύ είσαι χαλιαμούτρας. Εντάξει, αφού αυτή είναι η απόφασή σου, ωραίο, Ελένη. Ξανθό μαλλί έχει το παιδί. Ναι, εντάξει. Μπαλάρα παίζει. Από φάτσα, από παρουσιαστικό, είναι ωραίο ο παλικάρι. Ναι. Είναι ωραίο. Βέβαια. Ένα 70, είναι 70. Εντάξει, καλά, δεν τον είδα από κοντά. Η Ελένη πόσο είναι? Η Ελένη είναι 1,68. Α, εντάξει, γι' αυτό σ' άφησε, επειδή είσαι πολύ ψηλό. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μένα από δεκάποτε πάει 1,80. Μια χαρά είναι. Σωστό. Γιατί όποια βγαίνει με τον Ζάχο Ντόλ πρέπει να φοράει από δεκάποτε, κύριε Σταλτή. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Πάντα έχω δίκιο. Εγώ γι' αυτό είμαι 91, για να βγαίνουμε μαζί βόλτα. Ναι, είσαι πιο ψηλό. Πραγματικά είσαι και πιο ψηλό. Πάντω μα την έφαγε από παρουσιαστικό. Είναι πολύ καλό παλικάρι, πολύ ωραίο παλικάρι ο Μαντζίνη. Αλλά δύο ενστάσει έχω. Ναι. Δύο ενστάσει. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο. Δεν τρέπεσαι, ρε. Και δεύτερον, ναι. Εντάξει. Ναι. Και δεύτερον, δεν ξέρω. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι Αργεντίνος. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι. Αν του κάνουμε ένα τεστ DNA, πιστεύω. Ναι. Πώς λεγόταν αυτό που κάνεις και σου λέει από ποια φυλή είσαι, από πού είσαι, κάπως. Ναι. Από πού ήταν αυτός? Από τον Αμαζόνιο, τίποτα. Κυνηγούσαν τίποτα κροκόδιλο. Βραζιλιάνος δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, σήμερα μπορεί να πέρασε. Τον αδικεί σήμερα, διότι ναι. έχει τρέξει. Γιατί? Πάρα πολύ, έχει πιέσει, έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Ναι. Έχει φτιάξει τη φάση με τον Θετσματζίδη, αυτός κλέβει κτλ. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, αλλά συμφωνώ στο κομμάτι του τελειώματος, είναι εκεί, είναι άπαλος όντως. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Καταρχήν δεν τον πήραμε για να τελειώνει τις φάσεις. Εγώ αυτό δεν τον κατηγορώ γι' αυτό. Ναι. Εγώ για αυτό το πράγμα δεν τον κατηγορώ. Εγώ τον κατηγορώ γιατί η φίλη έπρεπε να δώσει πάσα. Εμένα δεν με πειράζει. Εκεί, ακριβώς. Αν βγει τέτα τέτα ένας παίχτης. Ή θα το βάλει, θα το χάσει. Γιατί και στο κάτω-κάτω ρε φίλε παίζει και ο τερματοφύλακας. Έτσι. Ναι, σωστά βέβαια. Άμα ήταν πακόταρμα πρέπει. Αλλά δεν γίνεται ρε φίλε να βγαίνει μόνο σου με τον τερματοφύλακα. Να μην σε πιέζει κανένα, είσαι μόνο σου. Και δίπλα να είναι παίχτης μόνο του. Ο Ρόουζ. Ναι. Και να μην δίνει πάσα. Όχι ο Ρόζ, νομίζω Γκάμα ήταν. Ο Ρόζ ήταν. Ναι, τέλος πάντων, κάποιος ήταν δίπλα και δεν τον είδε. Τέλος πάντων, μένα σε συγκεκριμένη φάση, άλλο σου το έγραψα κιόλας, δεν με πείραξε ούτε αυτό, ούτε που το χάσε, ούτε ότι δεν είδε τότε, που κανονικά έπρεπε να τον δει ότι δίπλα σου είναι, πάρε, βάλε, μπες με την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε συγκεκριμένη φάση με πείραξε, με πει αυτό που βλέπω αρνητικό, είναι ότι τον πρόλαβε ο βαρύ center back της Σάλκε. Αυτό το δίμετρο, ποιο ήταν αυτό, δεν ξέρω. Γιατί ο ξάδερφος. Ο ένα τρέχει χωρίς την μπάλα και ο άλλος με την μπάλα. Καλά, τι σχέση έχει αυτό? Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένας κάνει τσακ μέχρι να γυρίσει το σώμα του, άλλος είναι 3 μέτρα μπροστά και τον έφτασε. Πριν εκτελέσει, τον έφτασε. 3 μέτρα τέλος μπροστά πάντων. Δεν ήταν όταν ξεκίνησε η φάση. Ναι. Με ωραία τέλος πάντων. Με ωραία εγώ, από την πήρε. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω για το Μαντζίνη. Ναι. Καταρχήν, γιατί μου είπες ότι έχω αιμονή, θα ήταν αν έλεγα σε κάθε παιχνίδι που παίζει ότι δεν ήταν καλός. Ένα, δεν θυμάμαι σένα που ήταν ψιλοκαλός. Είπα ότι ήταν καλός. Ένα, ούτε λέω κάθε μέρα για το Μαντζίνη. Όταν κάποιος όμως μου λέει ότι ήταν καλός, όπως σήμερα, ας πούμε, εγώ συγγνώμη δεν τον είδα καλό σήμερα, ότι αυτοματοποιημένο προσπαθούσαμε να κάνουμε το χαλούσε. Δεξιά-αριστερά, ενώ παίζει πίσω από το center for, δεξιά-αριστερά, ό,τι εύκολη πάσα έκανε στις τρεις μπαλιές, οι δύο ήταν λαφασμένες στα πόδια των αντιπάλων. Καλά, και ο Γκάμα εντάξει το έκανε αυτός. Και σήμερα και, ο Γκάμα, ναι, και προχθές το έκανε. Και ο Γκάμα το κάνει. Και ο Γκάμα το κάνει. Και ο Γκάμα όταν το κάνει το λέω. Απλά ο Γκάμα. Ναι, έτσι. Εντάξει, ο Γκάμα απλά ας πούμε στα 10 παιχνίδια θα μου κάνει και 5-6 καλά. Ο τέτοιο στα 10 παιχνίδια δεν νομίζω. Προφανώς δεν έχω την ίδια απέτηση από τον Γκάμα με τον Μαντζίνη. Φυσικά δεν υπάρχουν ίδιες δυνατότητες, αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεν έχω την ίδια απέτηση από τον Θετσφατζίδη. Έχω πολύ μεγαλύτερη από τον Μαντζίνη σε σχέση με τον Μαντζίνη. Ναι, λίγο την ταλαιπώρησε σήμερα την μπάλα ο Θετσφατζίδη. Ναι, κοίταξε, ο Θετσφατζίδη όμως αυτό είναι. Ξέρεις ότι θα περάσει 5 και μπορεί να κάνει κακό τελείωμα. Μπορεί να περάσει 5 και να το καρφώσει το παραθυράκι. Εντάξει, αλλά έτσι είναι μια σταθερή αξία.
Εμένα μ' άρεσε το γεγονός ότι, και δεν ξέρω, θέλω να το συζητήσουμε και αυτό, ότι ο Άρης δείχνει ότι σε παιχνίδια που πέρσι έλειπε ο Ματίγια και δεν υπήρχε ο Άρης, έχει τεράστια προβλήματα όταν έλειπε ο Ματίγια. Ότι θα έχει επιλογές φέτος. Αυτό εννοείς. Έχει πολλές επιλογές και μ' αρέσει ο Τζέκο. Μ' αρέσει ο... Σήμερα μου άρεσε ο Τζέκο, το έγραψα κιόλας. Ο Αστράλος. Σήμερα μου άρεσε και η δύναμη που έβαλε στο παιχνίδι του και ότι πρέπει να ήταν αυτός που, ξέρω εγώ, και στο 90 έτρεχε ακόμη μαζί και με τον Σάσα, και ο Σάσα μου άρεσε σήμερα. Ναι. Πραγματικά και οι δύο ήταν πολύ καλοί και μου άρεσε το δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Εντάξει, εγώ όταν ήταν στον Ατρόμητο δεν μπορούσα. Όταν παίζει Ατρόμητο Άρης δεν θα κοιτάω το Σάκιτ. Μας έβαλε γκολ. Έτσι. Καλά, εντάξει. Σοβαρά. Δεν το θέλω. Μου το είπε και ο Νίκος αυτό. Στο 4-2 με Παντελίδη. Έβαλε το 1-0. Το 1-0. Ναι, ούτε το θυμάμαι καν. Τέλος πάντων δεν θα προσέχω το Σάκιτ. Τώρα μου άρεσε και στα δύο. Και με, και με τον Πασαϊκό και σήμερα μου άρεσε ο Σάκιτ. Δεν ξέρω. Βλέπω έτσι μια σιγουριά στις κινήσεις του. Τον έβαλε, τον πήγε και μετά τον μετακίνησε και στα χάφα από πίσω. Μου άρεσε, δεν ξέρω. Και μου άρεσε και ο Τζέκο, όπως σου είπα. Κοίταξε, καλά, το Σάσα το ξέρουμε, εντάξει. Η ομάδα φέτος... Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή, όχι καλή. Ναι, μετά στο πρώτο ημίχρονο ήταν, όχι ότι στο δεύτερο δεν ήταν καλή, αλλά στο πρώτο ήταν πολύ καλή. Πραγματικά, μακάρι και με τις προσθήκες που θα έρθουν αυτοί που ακούγονται αν έρθουν, ο Άρης δυναμώνει πολύ. Έτσι. Δυναμώνει πάρα πολύ και μακάρι να υπάρχουν επιλογές. Ο Άρης φέτος, σε αντίθεση με πέρσι, έκανε επιλογές οι οποίες είναι χαμηλότερες οικονομικά σε σχέση με επιλογές πέρσι. Δηλαδή τα 300 του Ντουάρτη και αυτά δεν υπάρχουν. Μια υπέρβαση έγινε στην ουσία με τον Ντέγε. Ναι, ο Ντέγε επίσης, μπράβο. Είναι τα μισά λεφτά παίρνει ο Λόπεθ από τον Ντέγε. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε σκάφο. Και αυτά με μπόνους, με επίτευξη στόχων. Όμως ο Άρης φέτος έχει κάνει το εξής. Και πλέον είναι στο γήπεδο του προπονητή που λέμε να αξιοποιήσει το ρόστερ του. Ο Άρης έχει κάνει ποδοσφαιρικές επιλογές, λογικές, με την έννοια τι. Θέλει δεξί μπακ και πάει και παίρνει δεξί μπακ. Θέλει αριστερό μπακ και πάει και παίρνει αριστερό μπακ. Θέλει αμυντικό χαφ και πάει και παίρνει αμυντικό χαφ. Πέρσι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα και το κυριότερο έκανε ένα, ίσως και υπό την πίεση ότι πέρσι είχε παιχνίδια 15 Ιουλίου, έτσι. Παίζει το ρόλο. Ναι, είχε νωρίς. Όπως είπα ότι μπράβο στον Ένινγκ, γιατί σε σχέση με τον Παντελίδη πρόπερσι, ο Ένινγκ είχε πέμπτη Κυριακή παιχνίδια και πήγε μέχρι τον ημιτελικό του κυπέλου. Και κράτησε την ομάδα με 14-15 και χωρίς μεταγραφές και βγήκε Ευρώπη. Ενώ ο Παντελίδης αντίστοιχα πέρσι είχε ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Και βγήκε Ευρώπη με 4 μεταγραφές, Φετφατζίδη, Λάρσον, Κόρχ τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. Παίζουν ρόλο οι ειδικές συνθήκες. Πέρσι λοιπόν το καλοκαίρι, 15 Ιουλίου, έπρεπε να έχω ομάδα. Να παίξει Europa League. Άρα μεγαλώνω το ποσοστό λάθους, της πιθανότητας λάθους. Αλλά πήρα, ρε φίλε, 6 εξτρέμ. Και δεν είχα δεύτερο αριστερό μπακ. Φέτος λοιπόν αυτό έτσι. Δεν υφίσταται. Ήταν το καλοκαίρι, ειδικά το περσινό, ο προγραμματισμός και οι επιλογές ήταν τραγικές. Έγινε λάθος. Πραγματικά. Ήταν εξόφθαλματα, δηλαδή το έλεγες από την πρώτη στιγμή. Ότι υπάρχει λάθος εκεί πέρα, παιδιά, πρέπει να πάρουμε αριστερό μπακ. Πού, πότε. Πέρσι ο κ. Διαμαντόπουλος έκανε σε πλήρη, δεν το θυμάμαι αυτό. Και έφυγε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ωραία. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κρίνεται από τη δουλειά του. Όπως το Γενάρη που μου έφερε τον Λάρσον, παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα τον πούμε μπράβο για το Γενάρη. Το καλοκαίρι δεν τα πήγε καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Πάντως, οι συνθήκες ότι φέτος έχει πάρει παίχτες για όλες τις θέσεις και παράλληλα, όπως είπες, ο Σάκιτς δεν παίζει μόνο δεξιμπακ. Έτσι, ναι, τον έβαλε, τον πρότισε στα χάφτον και μετά. Έχεις λοιπόν η λογική πίσω, είναι έτσι, στα χάφτον. Ο Ρόζ. Και έτσι ξεκίνησε, και το παιχνίδι έτσι ξεκίνησε. Ντάτκοβιτς με Μπακαλιάνη ξεκίνησες στα στόπερ και ο Ρόζ ήταν δεξιά. Επίσης έχεις παίκτες οι οποίοι όλες οι κινήσεις σου είναι τέτοιες με παίκτες που παίζουν σε δύο θέσεις. Ναι. Και ο Χατζησαφή που είναι ενάρθει το ίδιο ισχύει και ο Μπρούνο το ίδιο ισχύει και ο Σάκιτς το ίδιο ισχύει. Και ο Γκάνεα μπορεί να παίξει στα χάφ, αλλά εντάξει, okay, κυρίως η θέση του είναι αριστερό μπακ, μην τρελαθούμε. Μην τους βάλουμε παντού όλους. Το Ρόζ τον καλά, ναι, δεν γίνεται και αυτό το πράγμα. Μακάρι να γίνεται και να αποδίδουν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι. Θα έπαιζαν. Πάντως, επειδή άκουσα και τη συζήτησή σου με τον Νίκο, άμα έρθει. Τώρα το ξεκαρτολογώντας πιστεύω το έλεγες. Άμα έρθει ο Μπρούνο έτσι όπως μας λες ότι θα έρθει. Αν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ναι, άμα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. 90% έρθει στον Άρη. Αν δεν είναι ελεύθερος, γιατί εκείνη η κουβέντα αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός
ή θέλει να τον δώσει δανεικό. Αν είναι δανεικός, εγώ ακούω πολύ για ατρόμητο, ότι μπορεί να πάει δανεικός εκεί δηλαδή. Το κλασικό, ναι. Ακριβώς. Αν αποφασίσει τελικά, και το αποφασίσει τι σημαίνει, ότι ο Μπρούνο θα κόψει 30 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα. Έτσι κρίνονται αυτά τα πράγματα. Με λεφτά, έτσι. Αν λοιπόν μείνει ελεύθερος, τότε ο Άρης είναι φαβορή για να τον αποκτήσει. Ναι, πάνω στη συζήτηση, επειδή το λέγαμε και χθες και με τον Γιάννη τον Μπόσμαν, αν, όπως λέει και ο ηγεσίας, στο αν του Παπακαλιάτη, αν έρθει ο Μπρούνο, εγώ δύσκολα τον βλέπω τον Ματίγια που μου λες για 11. Δύσκολα τον βλέπω. Όχι, γιατί ο Μπρούνο θα παίζει ενδεχομένως και πιο μπροστά. Και όχι, πιο μπροστά. Και επίσης το εξής, πρόσεχε λίγο. Ζάχο μου, δεν χρειάζεται να τους βγει η γλώσσα όπως πέρσι. Να πρέπει να παίξουν, να πρέπει να παίξουν 30 παιχνίδια, δεν ξέρω εγώ πόσα, 90 λεπτά. Είναι άλλο να ξέρει και ο Ματίγιας και ο Μπρούνος και ο Γκάμας και όλοι. Υπάρχει ανταγωνισμός. Ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Και επίσης είναι άλλο να έχει ο προπονητής στον πάγκο τον Μπρούνο, ώστε αν ο Ματίγια μέχρι το 60 δεν πηγαίνει καλά ή ανάποδα, να ξέρει ότι θα τον βγάλει και θα βάλει ένα εισάξιο παίκτη. Γιατί πέρσι δεν τους έβγαζε και γι' αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι καλό ότι θα υπάρχουν επιλογές και όχι μόνο μία επιλογή και δύο μπορούν να πω. Ειδικά στον χώρο του κέντρου εκεί θα υπάρχει πολύ πράγμα. Δηλαδή, και πρέπει να υπάρχει, και εκεί υπάρχει και κύπελο, υπάρχει και Ευρώπη, έτσι. Θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια, πολύ περισσότερο. Οπότε έτσι. Μακάρι να έχουμε και να παιχνίδια στους ομίλους και τα λοιπά, να είμαστε πληρέστατοι, οπότε θα έρθουν κι άλλοι. Αλλά πέρσι, ας πούμε, εγώ μετά από ένα σημείο σταμάτησα να κράζω τον Γκόρχουτ, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν δεν ήταν καλός, ήταν πολύ κακός. Όχι, όχι. Μέχρι τα Χριστούγεννα ήταν. Μέχρι τα Χριστούγεννα θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Είπα στο δεύτερο μισό. Το είπα. Στο δεύτερο δεν υπήρχε. Εντάξει, να κατουργεί και γλώσσα του. Ακριβώς. Τι να απαιτήσω από αυτό το παιδί. Δεν μπορούσα να τον πει. Ούτε τον πιτσιρίκο, το Σεγγέρκι δεν μπόρεσαμε να κάνουμε για να υπάρχει μια αλλαγή. Πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά, παιδιά. Δεν είναι PlayStation να δυναμώσω τη δύναμή του από το τηλεχειριστήριο. Είναι άνθρωποι. Και ειδικά ο Ρίσαντε, λίγο, ναι. Λίγο για την Ευρώπη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είδα τον κατάλογο, εσύ που εντάξει στο ναι. ρεπορτάζ, και είδα καμιά, ξέρω εγώ, 30-40 ομάδες. Δεν θα γίνει, δεν γίνεται αυτό που γίνεται κάθε χρόνο που θα γίνονται κάτι σαν μικροί όμιλοι, ναι. Κάτι των 5 ομάδων Κυριακή, και με μία. Γιατί είδα Μίλαν και τότε να. Συγγνώμη, μπορούμε να παίξουμε από το πρώτο ματς ναι. με Μίλαν ή τότε να μην είναι δυνατόν. Ναι. Εδώ που έχει φτάσει η Ελλάδα και με τη βαθμολογία που έχει, ναι. Ναι. Σου λέει καφενείο, είσαι, παίξε με αυτούς να πάρεις τον μπουλό. Όχι, όχι, κάνε, εγώ θα στο γύρισω. Κέρδισε τους, ναι. Εντάξει, δεν είπα να κερδίσω ναι. την τότε, ένα μακάρι, αλλά εντάξει. Ξένος, εδώ ο Πάοκ την κέρδισε, δεν την κέρδισω, δεν κατάλαβα. Την κέρδισε γιατί παίζανε η K19, δεν κρίνονταν η πρόκριση. Ναι, ήμουν σίγουρος ότι είχε σωστή απάντηση. Η αλήθεια είναι, τι να κάνουμε τώρα. Έβαλε σε 75 και έβαλε και Μπέιλ και τέτοιο σε 75 του έβαλε κάπου εκεί. Και τι έγινε, έχασε την πρόκριση. Τίποτα. Πέρασαν, όχι, μαζί. Όχι. Πέρασαν μαζί. Πέρασαν και οι δύο. Περίμενε λίγο να σου πω το εξής. Ότι θα βγουν την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Απλά δεν ξέρω πόσοι. Ή οι 5 ή οι 6. Νομίζω οι 6. Πιθανή αντίπαλοι. Που θα είναι ένας από αυτούς. Που θα είναι. Δευτέρα, ναι. Δευτέρα γίνεται κλήρωση. Έτσι. Να σου πω 6 και 6, 12, 6, 6, 24, 6, 6, 36. Αυτό είναι. Τρία γκρουπ. Θα είναι τρία γκρουπ δυνατών και αδύναμων. Από 6 ομάδες η κάθε μία και θα γίνουν οι διασταυρώσεις. Άρα Κυριακή, την προηγούμενη φορά βγήκανε Κυριακή 12.30 το βράδυ. Την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη μέρα της κλήρωσης 12.30 το βράδυ. Επειδή τώρα είναι ήδη έτοιμοι οι ομάδες δηλαδή, έχω την αίσθηση θα βγουν και λίγο νωρίτερα ενδεχομένως την Κυριακή το βράδυ. Για να δούμε. Οπότε θα ξέρω. Ατυχία. Αυτό που πάνω σου πω είναι το εξής. Ότι αν όμως αποκλείσεις μία από αυτές τις ομάδες. Από αυτές, τι γίνεται. Απέναντι στη θέση του. Ναι, στον επόμενο. Ναι, όχι, παίρνει τη θέση του. Στον επόμενο γύρο θα είσαι εσύ στους ισχυρούς. Δηλαδή παίζεις με τη Μίλαν. Την αποκλείς. Ναι, ναι. Θα είσαι παίρνεις εσύ στους ισχυρούς και θα παίξεις με Ούζο. Αλλιώς. Αν το πει, θα είσαι πάλι στο αδύναμο στην επόμενη τέτοια. Και άλλοι εμάς βλέπουν σαν Ούζο. Είναι φυσιολογικό. Απλά πρόσεξε λίγο. Πολλές φορές στο γκρουπ των Ούζων, σε εισαγωγικά, είναι και πολύ καλές ομάδες. Ο Άρης δηλαδή δεν είναι ένας επιθυμητός αντίπαλος. Έτσι, ναι. Σου λέει με ποιον αδύναμο να παίξουμε. Έτσι. Ναι. Και φάνηκε και σήμερα αυτό το πράγμα. Ναι, φυσικά. Μακάρι, γιατί. Εντάξει, θα παίξει πολλά. Καλό να πούμε. Θα παίξει ρόλο η έδρα. Εδώ μπορεί να κάνει τα πάντα.
Παίζει, δηλαδή ένα λεπτό, μπορούμε να παίξουμε αυτό γιατί άλλο όπως να το λέμε κι εμείς. Όπως είναι με τον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Μπορεί να παίξουμε, μπορεί να τα φέρει τύχη έτσι και να παίξουμε και τα τρία μάτσα, ας πούμε, αν περάσουμε, να τα παίξουμε και τα τρία στο Χαριλάου, έτσι. Και τα τρία εκτός έδρας. Και τα τρία στο Χαριλάου. Και τα τρία εκτός έδρας. Για να δούμε. Τη Δευτέρα βέβαια θα ξέρουμε και τον πιθανό αντίπαλο στην επόμενη φάση. Τους δύο πιθανούς. Α, θα γίνουν και οι δύο δηλαδή. Θα παίξεις. Θα τύχεις Άρης με αυτή την ομάδα, την Κόλος θα παίξουμε, να ξέρεις που λέγεται Κόλος. Ποια? Υπάρχει Κόλος, μια λέγεται. Κόλος, ναι, από τη Λιθουανία είναι από πού είναι. Κόλος. Με αυτήν Κόλος θα παίξουμε. Και μετά... μακριά, πού θα πας εκεί τώρα, μακριά είναι. Σωστά. Γι' αυτό θα πάω εκεί. Λοιπόν, με την Κόλο. Εδώ θα παίξουμε, ρε φίλε, τι εκεί. Εδώ. Άρης Κόλος δηλαδή θα γίνει το πρώτο ματς. Κάτσε στην πω ακριβώς. Θα παίξουμε με αυτήν. Και μετά θα ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τον νικητή του τάδε ζευγαριού. Ναι, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Για να δούμε, εντάξει, μακάρι, μακάρι. Να ξεκινήσει καλά η ομάδα και γιατί όχι να μπει και σε όμιλους, δεν είναι και τίποτα κατόρθωτο, έτσι. Για να δούμε, γιατί θα είναι δυνατή ο οικονομική ενέργεια για την ομάδα. Ο φίλος ο Κοσμάς που είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Το ξέρεις, είναι και ακροατής σου. Τι είπε, φίλος μου. Ο Γερμανός εκφωνητής. Γιατί αυτός έβλεπε το παιχνίδι από γερμανικό κανάλι. Ναι. Είπε ότι ο Μαντζίν ήταν από τους καλύτερους του Άρη. Θα κυνηγηθείς. Θα κυνηγηθείς, φίλε. Εντάξει, άξε. Τι. Άξε. Εμένα ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου, κύριε Τσαλτήρη, δεν με... Αυτό είναι, δεν βλέπεις. Τι βλέπουμε, άλλο μάτς έβλεπα εγώ και άλλο μάτς έβλεπες εσύ, βλέπα, μας τρελάνε. Καλά. Εδώ συμφωνούμε με τον Γερμανό, ρε φίλε. Ο Γερμανός, ρε φίλε. Πήγε ο Καρυπίδης και του είπε... Πάρε ένα εξτραδάκι. Όχι. Όχι, όχι. Απλά ήταν. Μπορεί να ήταν, τι να σου πω. Ποιο να σου πω τώρα παράδειγμα. Ότι Δευτέρα είναι η κλήρωση αυτή που λέμε εμείς για το πρώτο μάτς. Ναι, Δευτέρα. Και το άλλο είναι Τρίτη. Την Τρίτη λέει θα μάθουμε το πιθανό Δεύτερο. Α. Μάλιστα. Α. Καλά, δεν γίνονται μαζί αυτά. Τη μία μέρα θα γίνεται ένα και τη μία. Έτσι λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Α, μπορεί να μετά που είναι και για το Champions League. Μήπως που γίνεται για το Champions League. Το πιθανότερο είναι αυτό, ναι. Για να δούμε. Ο Γερμανός, πες τον αυτός που είπε για το Μαντζίνι. Ή κανένας ξάδελφος του Μαντζίνι ήταν ή είχε πιει καμιά 38 μπίρες προς νωρίτερα. Άρα είναι Γερμανός ο Μαντζίνι και όχι Αργεντίνος που είπες. Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι και κανένας κουνιάδος του να είναι. Ξέρω εγώ να παντρεμένος με Γερμανίδα ο Μαντζίνι. Τι καλός από τους καλύτερους ο Μαντζίνι λέει. Τι ήπια αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Τι ήπια, τέλος πάντων. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, και τι να κάνουμε. Επειδή το είπε ο Γερμανός, ισχύει δηλαδή. Δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα αυτό. Άλλο είδαμε εμείς, άλλο είδε ο Γερμανός. Φυσικά μην έβλεπε ο Γερμανός. Ο Γερμανός τη Σάλκε κοιτούσε, ρε φίλε, τον Άρη θα κοιτούσε ο Γερμανός. Τώρα πλάκα μας κάνει. Σωστά. Ο Γερμανός κοιτούσε το. Καταρχήν από το κανάλι τη Σάλκε θα το είδε, έτσι. Ποιο? Από το, το κανάλι του στο YouTube τη Σάλκε. Δεν ξέρω. Νομίζω... Τώρα. Ναι. Τι να πει ο Γερμανός τώρα. Εντάξει. Άμα το είδε ο Γερμανός. Άμα τον είδε ο Γερμανός, κύριε Τσαλτίδη, τον πολύ καλό τον Μαντζίνι, να μας κάνουν μια πρόταση να τον πάρουν στη Σάλκε. Σωστό. Καλό. Να μας πάρουνε, δεν θέλουμε πολλά, όσα δώσαμε εκεί και πανηγυρίζουν ακόμη τρώνε αρνιά στον Μπορντό. Ακόμη ανοίγουν σαμπάνιες εκεί, κατάλαβες, και τέλος πάντων. Αυτός ο goalkeeper πόσο κάνει ρε παιδιά, ξέρει κανένας, ο Φέρμαν, εξαιρετικός. Ναι, πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός όντως, ήταν καλός. Ωραία. Ήταν καλός. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο κύριε Ντρούλινγκ? Θέλω να προσθέσω και επειδή είδα ότι ήσουν, υπάρχει ένα μπούλινγκ από και από χθες το βράδυ από τον διευθυντή του κύριο Ζαγόρα και εσύ επειδή είσαι και εσύ διευθυντής προς τους υφισταμένους. Βλέπω ένα μπούλινγκ τώρα λόγω των κρίσεων του σταθμού. Διακρίνω ένα μπούλινγκ και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και σε μένα έγινε χθες ένα μπούλινγκ. Και λέω εντάξει, επειδή είναι η κρίση, λέω πώς είναι η κρίση σωστά στο στράτευμα και περιμένουν. Θέλουμε έτσι να δούμε ποιοι είναι πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες, ρε φίλε. Να το αξιολογήσουμε γι' αυτό. Ο Νίκος ο καημένος πήγε στην Αυστρία, τώρα τρέχει το παιδί από εδώ από εκεί και πολύ μπούλινγκ. Καημένος. Ναι. 15 μέρες Νάουσα Mountain Resort. Resort. Ναι, διακοπές. Μόναχο, βολτάρες, βγάζει τα παπούτσια του φωτογραφίες στα Facebook. Τώρα βγάζει τα βουνά. Τώρα θα πάει να φάει βούρστ. Όλα τζαμπαζόν αυτά, έτσι. Όλα πληρωμένα από Λίμπερο και όλα μπαουτάρις. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Έχεις δίκιο τώρα. Το παίρνω πίσω. Πληρωμενίδης όλα δηλαδή. Πληρωμενίδης. Είναι, τρώει τέτοιο. Τρώει μπιφτέκια, μπριζόλες, βόλτα πάει ταξίδια, βούρστ. Κορονοϊό τεστ του κάναμε κούτρα. Δηλαδή. Ωραία, φίλε. Πες, ρε, φίλε δηλαδή. Τι ναι, αλλά έπρεπε και την κοπελιά μαζί να στείλετε, κύριε Τσαλτίδη, να κάνει έτσι. Δεν γίνεται γιατί έχει τρεις.
Δεν ήξερε πια να πάρει. Πάει, τελείωσε. Ζωή σε εμάς. Εντάξει. Πάει αυτός. Τελείωσε. Αυτά, κύριε Ζάχο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά από Ζάχο Τρούλινγκ. Αφού ενέκρινε τον Τζέκο ο Ζάχος, προχωράμε. Δίνω σκυτάλη στην κορυφαία εκπομπή των Ρτζιανών. Με Γιώργο Μπαϊράμι, All About Harrison Air. Θα φιλοξενήσει και Νίκο Παπαδόπουλο και Αντώνη Γκάτζιο. Θα σας πει και δύο πραγματάκια παραπάνω ο Γιώργος, γιατί τα ψάχνει αυτά για τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους και τις κληρώσεις και τους, θα σας πει και τα ονόματα των ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Άρης και όλα αυτά. Και γενικότερα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο, γιατί έχει ψωμάκι ακόμα. Αυτά από μένα. Τρεις ωρίτσες ήμασταν μαζί, νομίζω αρκετές ήτανε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!